Καλησπέρα φίλοι μου, φαντάζομαι ότι θα αναρωτιέστε ήδη τι δουλειά έχω εγώ με 10 τσάντες παρέα μου. Το σημερινό βίντεο λοιπόν γίνεται συνεργασία με την Must Backpacks, η οποία φτιάχνει αυτά τα υπέροχα backpacks που βλέπετε δεξιά, αριστερά μου, μπροστά μου, πίσω μου. Είναι backpacks αλλά πιο σχολικά, ας πούμε έτσι, με πιο πολλές θικούλες και μικρές θικούλες και μεγάλες θικούλες και καλωδιάκια και κολπάκια και κινητάκια. Έχουμε και κάποιες έτσι πιο απλές, μόνο με μία θικούλα, πιο φοιτητικές, θα μπορούσαμε να πούμε πιο ανάλαφρες, έτσι πιο casual. Έχουμε πάρα πολλά χρώματα να επιλέξεις ανάλογα με το τι σου ταιριάζει περισσότερο. Εμένα, ας πούμε, αυτή η CL νομίζω μου ταιριάξε γάντ. Εσένα μπορεί να σου ταιριάζει η MOV, γιατί είσαι λίγο πιο MOV από μένα. Και το μεγαλύτερο respect που πρέπει να δώσουμε στη Must Backpacks είναι ότι όλα τα σακίδια είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Σημαίνει ότι το περιβάλλον παραμένει καθαρό. Εγώ σκέφτηκα 10 τσάντες δεν χρειάζομαι. Τις υπόλοιπες καλύτερα να τις δώσουμε σε κόσμο. Αλλά σε κόσμο που θα τις αξίζει. Και σε κόσμο που θα ξέρει να τις φορέσει. Το σημερινό βίντεο λοιπόν πάει ως εξής. Θα πάμε σε τυχαίο κόσμο έξω στο δρόμο της Θεσσαλονίκης και θα τους δώσουμε μία τσάντα αν μπορούν να βγάλουν μία καλή φωτογραφία με αυτήν. Στο concept που εμείς θα τους δώσουμε με ένα από αυτά τα χαρτάκια που υπάρχουν εδώ μέσα. Τα concept είναι διάφορα και ποικίλα. Το challenge είναι μεγάλο. Ο κόσμος εκεί έξω περιμένει. Πάμε να μοιράσουμε τσάντες. Είναι. Τι θα γίνει, μαγκές? Θα έρθει ένας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τη Μαρία και την Τίνα. Θέλουν να παίξουν μαζί, θεωρούν ότι είναι δυνατή ομάδα. Θα πρέπει όμως να διαλέξετε ένα concept πρώτα. Εδώ μέσα υπάρχουν 9 χαρτάκια πλέον που έχουν μέσα concept, στα οποία θα τραβήξετε ένα και θα κάνετε το concept που σας λέει μέσα. Το κινητό μου έμεινε από μπαταρία την ώρα που έβλεπα τα σκονάκια μου στην εξεταστική. Το έχουμε το concept, είναι κατανοητό, έτσι. Το σκονάκι εξαφανίζεται ξαφνικά με μαύρη οθόνη, χαλασμός εντελώς. Πώς θα γράφουμε αν υποτίθεται εξέταση? Δεν σ' αρέσει, είχες το σκονάκι σου έτοιμη να γράψεις 10 και ξαφνικά χάνεται πόσο θα γράψεις. Ωραία, έκλεισα. Όχι, θέλω να φανεί, δηλαδή είναι μια απόγνωση, είναι σαν να... Πάμε λίγο, πάμε κορίτσια. Αυτό το έχετε προβλέπω. Αυτό είναι ρε, αυτό είναι ρε. Ναι. Αυτό είναι. Τέλεια, τέλεια. Για να το δω λίγο, να επιβεβαιώσουμε λίγο. Αυτό ήταν. Σας πήρε λίγη ώρα, αλλά το καταφέρατε υπέροχα. Η τσάντα είναι δική σου, μπορείτε να τη ροκάρετε. Λοιπόν, από εδώ ο φίλος μας ο Νικόλας. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το ποτηράκι, το καρπούζι που βλέπεις, έχουμε 10 κόνσεπτ. Στραβάς ένα χαρτάκι και ό,τι κόνσεπτ σου λέει το χαρτάκι πρέπει να το κάνεις μαζί με την τσάντα. Οκ, έγινε. Μόλις σου μπήκε το επίδομα COVID-19, ενώ ο λογιστής σου είπε δεν το δικαιούσε. Το έχουμε. Όχι. Ο λογιστής σου είχε πει, ρε παιδί μου, δεν το πάρεις το επίδομα, δεν το δικαιούσε, είμαστε δύσκολα και ξαφνικά σκάει 700 στην τράπεζα. Τώρα έχεις φύγει εσύ από το σε πήρε μόλις ο λογιστής σου, του κλείσε το τηλέφωνο. Για πάμε λίγο να σε δω. Μόλις πήρες το επίδομα κορονοϊού, αγόρι μου. €800 είναι. Δώσουμε άλλο ένα κλικ, να το δώσουμε λοιπόν. Ναι, τελευταίο άλλη μια προσπάθεια. Θέλω να φανεί όλο το επίδομα και τα €800 θέλω να φανούν σε αυτό. Έγινε, καταλαβαίνεις. Ναι! Το έχουμε. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε δεύτερη φορά, δεν χρειάζεται. Η τσάντα είναι δική σου. Λοιπόν, από εδώ φίλος μας ο Χρήστος, ο τρίτος παίκτης μας για σήμερα. Καταρχάς θέλω να διαλέξει ποια τσάντα θέλει. Δείξω ότι μπορεί να την δείξει ωραία πάνω. Ωραία. Έχουμε εδώ πέρα μερικά concept. Θα τραβήξεις ένα χαρτάκι και ό,τι λέει μέσα στο χαρτάκι θα πρέπει να το κάνεις. Οι Scorpions ανακοίνωσαν τελευταία συναυλία στην Αθήνα και θα τους ανοίξουν οι ζωντανοί νεκροί. Μάλιστα. Ωραία, το έχουμε. Ξέρω, δεν κατάλαβα. Θέλω να δείξεις, μόλις ανακοινώθηκε αυτό, εσύ θέλω να δείξεις το συνέστημά σου. Μόλις ανακοινώθηκε, είσαι στο PC σου, το βλέπεις, έχεις πάθει σοκ, ξέρω εγώ. Λες, όπα και Scorpions ήταν, ήξερα εγώ. Μαζί. Μόλις ανακοινώθηκε, πώς νιώθεις με αυτό? Έτσι φάση. Στο λέω και θα την δράσει σαν να όντως να το μάθεις τώρα, ωραία. Οι Scorpions θα κάνουν συναυλία στην Αθήνα που θα τους ανοίγουν οι Bonga City. Να σου
Wow. Άλλο, πάμε πιο πολύ δυναμισμό. Ορίστε. Η Bonga City τους ανοίγουνε. Ναι, ρε, έχει ξαναγίνει αυτό, πάμε λίγο. Δεν έχει ξαναγίνει. Πρώτη φορά. Σκόρυψη... Να σου πίσω. Καλό είναι. Θέλω σαν να είσαι έτοιμος να το πεις σε όλο τον κόσμο. Είσαι τόσο χαρούμενος που θες να το φωνάξεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ξέρω. Πες τα λιμιά, πες τα λιμιά, να βάζεις το πιτσί του ρόλου. Λοιπόν, οι Bonga City ανοίγουν τη συναυλία των Σκόρπιων στην Αθήνα. Μ***α το άκουσες. Wow, πρέπει να πάμε. Οπωσδήποτε. Το έχουμε, τεσό, το έχουμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ορίστε. Πήρε λίγη ώρα, έλεγε στο τσάκαλο. Η Κωνσταντίνα λοιπόν ήρθε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, τι έχεις να κάνεις για να πάρεις αυτή την τσάντα σπίτι σου? Λοιπόν, έχουμε εδώ μέσα μερικά concepts. Ωραία, τραβάς ένα χαρτάκι, διαβάζεις το concept σου και το κάνεις και σε βγάζεις φωτογραφίες στην Λαμπρινή και πρέπει να κάνεις το concept σου με επιτυχία. Τι λέει? Η φίλη μου γέννησε και το έμαθα μόλις. Σε πήρε τώρα τηλέφωνο, μόλις έχεις κλείσει το τηλέφωνο και έχεις μάθει τη γέννηση. Και εγώ πρέπει να κάνω την αντίδραση. Ναι. Μαζί με την τσάντα. Είμαι καλή ηθοποιός γενικά, δεν ξέρω. Κάνε το τηλέφωνο. Ενώ έχω τηλέφωνο, το κλέψα. Ωραία, πάρε το τηλέφωνο μου και κάνε ό,τι αυτό είναι το τηλέφωνο μόλις το έχεις κλείσει. Ξέρω ότι θα μιλήσει. Μαθαίνεις ότι είναι έγκυος. Πρόσεχε, ξέρω σκέψου να σε παίρνει και να μαθαίνεις ότι είναι έγκυος. Δεν θα αντιδρούσεις. Ναι. Χαλαρά, άτομα. Οκ. Όχι, όχι, περίμενε, περίμενε. Πρέπει να κάνω μια δεύτερη. Λοιπόν. Θέλω να μπεις πιο... Θέλεις να κάνεις ότι της μιλάς και της λες είμαι έγκυος. Αλλά όσο πιο σοβαρά μπορείς, ας πούμε. Να πω, έλα, είμαι έγκυος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνεις να μιλάς στο τηλέφωνο, πες το κανονικά, ας πούμε. Είμαι έγκυος. Ναι, καλά. Συγγνώμη. Συγγνώμη, καταρχάς πόσα χρονών είστε? 16. Παίρνει 16χρονο φίλος και σου λέει είμαι έγκυος και της λες είναι καλά. Ναι. Δεν θα την πιστεύεις. Είναι όντως, είμαι όντως έγκυος. Είμαι όντως έγκυος. Ποιος είναι ο πατέρας? Δυσκολευόμαστε. Λαμπρινή, τι έχουμε? Είναι πολύ χαρούμενη. Είμαι πολύ χαρούμενη. Okay, μπορεί να χαίρεσαι. Είμαι περήφανη για τη φίλη μου. Okay, μπορεί να το ήθελα. Είναι πάντα ευτυχία όποτε και να έρθει, οπότε την καταλαβαίνω από τη μία την κοπέλα. Και εγώ το καταλαβαίνω, μπορεί να το θέλω, αλλά ένα σοκ. Για πάμε ξανά. Είμαι έγκυος. Είναι καλά. Ποιος είναι ο πατέρας? Οκ, αυτό κάτι γίνεται εδώ που έχεις κάνει λίγο κατά λάθος, έτσι, εντάξει, οκ. Είναι λίγο κατά λάθος, εγώ δεν το είδα αυτό. Αλλά εντάξει, αφού είναι, αυτό με τελευταία. Η Δωροθέα λοιπόν ήρθε να διεκδικήσει αυτή την τσάντα, αυτή μας έχει μείνει τώρα, γιατί μετά... Ωραίο, τότε, βέβαια τελείωσα το σχολείο, εντάξει. Το διαβάζεις στην κάμερα και μετά πρέπει η Λαμπρινή να σε φωτογραφίσει με αυτό το concept, με επιτυχία. Έμεινες στην ίδια τάξη. Για μία απουσία. Στην ίδια τάξη. Απλά είναι με γιώτα γραμμένη, γι' αυτό μπερδεύω. Έχεις μείνει στην ίδια τάξη? Όχι. Οκ, okay, αλλά δεν πειράζει, μπορείς να το φανταστείς. Δεν έτυχε. Αγχωνώσουν. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να βγάλω concept φωτογραφία ότι έμεινα στην ίδια τάξη για μία απουσία με την τσάντα. Ναι, ας πούμε ότι έχεις φύγει τώρα από το σχολείο και έχεις μείνει. Άρα στην πρέπει ίδια να τάξη, είμαι πολύ συγχυσμένη και πολύ απογοητευμένη. Χρειάζεται να σου το πω καν. Καταλαβαίνεις το συνέστημα. Όλοι έχουν υπάρξει μαθητές, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να κρατάς πάντα τις απουσίες σου και να μην λείψεις από το σχολείο. Πρέπει να είσαι συνεπής για να δούμε πώς η Δωροθέα θα μπορέσει να αποτυπώσει το συνέστημα που θα κάνει μια ολόκληρη χρονιά για μια απουσία, έτσι. Για μια απουσία, το καταλαβαίνετε. Για μια απουσία έμεινα. Ξανά την τρίτη ηλικία. Ποιος την κάνει ξανά την τρίτη ηλικία, πείτε μου, αυτό το βάσανο. Τι έχουμε πάρει εδώ από την... Wow! Ρε παιδιά, πολύ ξέβιζο φαίνεται. Τι δυσάρεστη είναι αυτή, ξέρω εγώ. Πρώτη φορά μου τα λένε, αλήθεια σου λέω. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο από τη φωτογραφία, αλλά θα ήθελα να κάνουμε και έτσι κάτι διαφορετικό. Ωραία, να δούμε. Να πετάω την τσάντα. Αυτό. Μπορείς και αυτό. Ναι, μπορείς να πειραματιστείς γενικά. Για... Περίμενε. Wow! Έχουμε τέχνη, μου! Εντάξει. Δεν το περίμενα. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Είναι ωραία, όντως. Πότε το προφίλ στο Instagram. Καλά, έτυχε να βάλω και ένα κρυγιό σήμερα. Μπράβο μου. Απίστευτο, απίστευτο. Συγχαρητήρια. Την κέρδισε. Να κάνω γερά. Πρέπει να κουβαλάω όμως την τσάντα μετά. Παιδιά, είναι πολύ ωραία όμως αυτή η τσάντα, οπότε. Φίλοι μας, η Κατερίνα ήρθε να διαγωνιστεί για μία από τις υπόλοιπες τσάντες. Οκ. Οι ρόζες θα φύγουν ποτέ, κάπως πέρα τους. Σίγουρα δεν θα στη ρόζα, κύριε. Ναι, σίγουρα. Τραβάς ένα κόνσεπτ, τη Λαμπρινή θα σε βγάλει τις φωτογραφίες. Ξανά... Μόλις βρήκες τη χαμένη σου αδερφή μετά από 20 χρόνια και την ξανά έχασες. Το έχουμε. Ναι. Οκ, οκ. Οκ, αυτό είναι! Λοιπόν, απλά θέλω λίγο περισσότερο ξεστή. Έχεις πάρα πολύ καλά το χαμένη αδερφή, αλλά δεν έχεις πολύ το ότι οκ, την ξαναείδες όμως κιόλας, κατάλαβες, τη βρήκες για λίγο.
Νομίζω ότι την κέρδισε την τσάντα σου. Κέρδισε επάξια αυτή την τσάντα. Καλή σου συνέχεια. Πολύ. Ωραία, λοιπόν. Ο Δήμος από εδώ ήρθε να διαγωνιστεί αυτός για μία τσάντα. Περπατάς στην παραλία και στο... Τι γράφει εδώ πέρα? Περπατάς στην παραλία και σου κόβεται η σεγενάρα. Πώς θα το κάνω? Περπατάς στην παραλία, σου έχει τύχει σίγουρα κάποιο τύχημα. Τάπ, φεύγει πίσω το τέτοιο. Ξεκουμπώνεται εδώ, τάπ. Οκ, θέλω λίγο... Δεν σκόνταψε, σου κόπη και η σεγενάρα, καταλαβες. Πες να τα ξεχάσει όλα και να το δώσει το concept, μπας και του βγει έτσι. Ξέχασα το σου. Ωραία, ξέχασα τα όλα. Σου κόβεται η σταγιονιάρα! Να πάρω μήπως κάποιο άλλο χαρτάκι. Το μπουργκεράδικο της γειτονιάς σου έφερε gluten free ψωμάκια. Το έχουμε. Πες ότι έχεις δυσανεξία στην γλουτένη. Ωραία. Δεν μπορείς να φας γλουτένη, δεν μπορείς να φας ψωμί, δεν μπορείς να φας μπέργκερ. Και ξαφνικά μπορείς, γιατί το... Μπορώ! Ναι, αλλά πρέπει να ξέρει και η Λαμπρίνη πότε να βγάλει τη φωτογραφία. Θέλω να σκέφτεσαι και τα μπέργκερ, όχι απλά να είσαι χαρούμενος επειδή γενικά είσαι χαρούμενος επειδή έχει ήλιο. Πώς το κάνω αυτό? Νιώστο απλά. Ρε, μπορείς να φας μπέργκερ για πρώτη φορά στη ζωή σου. Δείξτηνα! Πώς να τη δείξω? Τη δείξω! Νι! Ο μάε βα μου σύνδεηρ! Πόσο χρονών είσαι? 15 χρόνια δεν θα έχεις φάει μπέργκερ, θα τρώγες σήμερα το πρώτο σου μπέργκερ. Δεν ξέρω πως είναι, οπότε θα πρέπει να πάω να δείχνω. Ναι, αλλά θα έχεις επιτέλους την ευκαιρία. Μύριζες τόσα χρόνια, δεν μπορούσα να... Πάμε! Μα είναι gluten free, δεν είναι το ίδιο. Gluten free! Πάμε, δώστε! Και αυτό το τελευταίο ήταν νομίζω... Ναι, την περνάμε. Είσαι λίγο ωριακά βέβαια, θέλω να σου πω. Θα μπορούσε και λίγο καλύτερα, αλλά... Εισέσωσε το ένα τελευταίο σότο. Ναι, το τελευταίο κλικ ήταν αυτό που εισέσωσε. Είσαι ωραίος, κρατάς την τσάντα. Καλή σου συνέχεια. Το τραπέζι που στην αρχή ήταν γεμάτο τσάντες, πλέον έχει αδειάσει όπως μπορείτε να καταλάβετε, καθώς τις μοιράσαμε όλες. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, εμείς πάντως το διασκεδάσαμε. Και φυσικά και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Must Backpacks που μας έδωσε και όλα αυτά τα σακιδιάκια για να μοιράσουμε στον κόσμο και να προσφέρουμε χαμόγελα σήμερα.